η λειτουργία του σε συνδυασμό με άλλα ενεργειακά δίκτυα και υποδομές που προωθούνται προς υλοποίηση συμβάλλουν στη μετατροπή της χώρας μας σε ενεργειακό κόμβο. Την ερχόμενη Παρασκευή ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Ρώμη για τη δεύτερη συνάντηση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών Ηγετών. Τη Δευτέρα, 23 Μαΐου, θα μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη για την πρώτη Παγκόσμια Ανθρωπιστική Σύνοδο του ΟΗΕ. Σε ό,τι αφορά τη συμφωνία, μέχρι το τέλος της εβδομάδας ολοκληρώνεται η ψήφιση των μέτρων που υπολείπονται για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης. Το σχετικό νομοσχέδιο πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή το αργότερο μέχρι αύριο. Θα ακολουθήσει η συνεδρία του Eurogroup στις 24 Μαΐου, όπου και αναμένεται μετά από αυτή η εκταμείευση του ποσού που προβλέπεται από τη συμφωνία. Η ολοκλήρωση αυτής της φάσης εγκαινιάζει μια περίοδο σταθεροποίησης και στροφής προς την ανάκαμψη. Θετικότερη το αναμενόμενο είναι η απόδοση της ελληνικής οικονομίας, όπως επιβεβαιώνουν τα στοιχεία της Eurostat. Επίσης αξιοσημείωτη και η βελτίωση των δικτών της απασχόλησης, όπως καταγράφεται από την Ελστάτ και την Εργάνη. Επίσης θετική εξαιρετικά και η επικείμενη διευθέτηση του ζητήματος των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς τους ιδιώτες, με την εκταμείευση που έπεται της πρώτης αξιολόγησης και έρχονται αυτά για να συντελέσουν στην αλλαγή του οικονομικού περιβάλλοντος. Το αμέσως επόμενο διάστημα η κυβέρνηση θα ανακοινώσει το σχεδιασμό της στο αναπτυξιακό και επενδυτικό τομέα, αρχής γενομένης από τον αναπτυξιακό νόμο, ο οποίος βρίσκεται ήδη στη διαβούλευση. Όπως είναι γνωστό, το Eurogroup στις 24 Μαΐου καλείται να αποφασίσει και στο ζήτημα της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Ελληνική επιδίωξη είναι η επίλυση του ζητήματος κατά τέτοιο τρόπο που να αποκαθιστά τη σταθερότητα στη χώρα και να δημιουργεί προϋποθέσεις για ένα ασφαλές επενδυτικό περιβάλλον. Θεωρούμε ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι ο μηχανισμός που σχεδιάζεται όσον αφορά τη ρύθμιση του χρέους με βάση την απόφαση του προηγούμενου Eurogroup δεν θα εξαρτάται από τον εκάστοτε Υπουργό Οικονομικών ούτε της χώρας ούτε άλλων χωρών και βεβαίως ούτε από αυθαίρετα στοιχεία και προβλέψεις. Αντίθετα θα ενεργοποιείται ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους με αντικειμενικά κριτήρια. Στρατάκης από Flash96 και news.gr. Επειδή υπάρχει διάχυτη εντύπωση ότι δεν θα δώσετε και τόσο σκληρή μάχη για το χρέος, δηλαδή ότι θα αρκεστείτε ενδεχομένως το Eurogroup της Τρίτης να πάρετε την αξιολόγηση για το βασικό κορμό των μέτρων, για το εφεδρικό πακέτο και βεβαίως θα σηματοδοτήσει την εκταμείευση των χρημάτων και θα παραπαινθεί το χρέος, έτσι τουλάχιστον φημολογείται ή υπάρχουν πληροφορίες, για την επόμενη αξιολόγηση τον Οκτώβριο. Η κυβέρνηση θα συνδέσει κατά απόλυτο τρόπο την όλη αξιολόγηση με τη βιωσιμότητα του χρέους. Ένα. Και δύο. Η πρόταση η οποία δημοσιεύεται σήμερα στη Wall Street Journal και είναι πρόταση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σας βρίσκει σύμφωνος? Δεν θα με βρείτε σύμφωνοι στη σκληρή μάχη. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι έχει δώσει σκληρή μάχη για το χρέος πολύ καιρό τώρα. Αποτέλεσμα της σκληρής αυτής μάχης είναι και η αποτύπωσή του το ότι μετά την πρώτη αξιολόγηση θα συζητήσει μια ουσιαστική συζήτηση για το χρέος από την συμφωνία του Ιουλίου. Και προφανώς για μας αποτελεί κεντρικό ζήτημα με βάση το οποίο θα κριθεί και η πορεία της χώρας για τα επόμενα πολλά χρόνια. Επομένως είναι σταθερή η προσήλωση της κυβέρνησης στη μάχη για το ελληνικό χρέος και την αποκατάσταση μιας βιωσιμότητας αυτού. Σε αυτό το Eurogroup επίσης έχει αποτυπωθεί από την απόφαση του προηγούμενου Eurogroup ότι θα υπάρξει συζήτηση και κάποια απόφαση όσον αφορά τρεις χρονικές περιόδους που γίνεται στη συζήτηση για τα άμεσα, μέσο και μακροπρόθεσμα μέτρα τα οποία θα ληφθούν προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους διαχρονικά. Αυτό σημαίνει ότι σε μια άμεση περιμένουμε από αυτό το Eurogroup να μιλήσει για την άμεση και μέσο πρόθεσμη απόφαση σχετικά με το χρέος
Περιμένουμε στα άμεσα μέτρα λύσεις οι οποίες θα ευνοούν τη διαχείριση του χρέους. Στα μέσο πρόθεσμα μέτρα, τα οποία θα ξεκινούν μετά το 2018, αναμένεται να αποτυπωθεί ο δικός χάρτης από αυτό το Eurogroup. Βεβαίως, για το μάκρο πρόθεσμο διάστημα είναι μια μεγαλύτερη συζήτηση. Από την πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ήταν να σαφής η θέση του από πάρα πολύ καιρό, από χρόνια, ότι και ήταν σημείο συμφωνίας με το Δουνουτού, ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες ελληνική, με την προηγούμενη ελληνική κυβέρνηση, η οποία υποστήριζε ότι είναι βιώσιμο το χρέος και στηνόταν για ένα success story με κάποια μέτρα που ενδιάμεσα περνόταν με βάση τα μνημόνια, η αντίθεση μας ήταν σαφής. Από εδώ και μετά, βέβαια, οι δύο απόψεις κυρίως μεταξύ Ευρωπαίων και Δουνουτού δεν βρίσκονται σε σύμπνοια, υπάρχει μια διαφορά. Και μένει, μαζί και με τη δική μας συμβολή φυσικά στη συζήτηση, να δούμε αυτές οι διαφορές πώς θα συγκλίνουν τους ώστε να πάρθει αυτή η τελική απόφαση. Σας είπα ότι πιστεύαμε πάντα ότι η απόφαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ήταν στη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά το θέμα του ελληνικού χρέους. Εν ώψη της ψήφισης των νέων προαπαιτούμενων παρατηρούμε μια κλιμάκωση στην αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση. Ωστόσο, διαβάζουμε σήμερα στην Καθημερινή ότι στη Νέα Δημοκρατία εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπερψηφίσουν τις διατάξεις που αφορούν το νέο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων και τη διαχείριση των λεγόμενων κόκκινων δανείων. Θα ήθελα ένα σχόλιο επ' αυτού, καθώς και θα ήθελα και ένα σχόλιο για τις νέες αποκαλύψεις σε σχέση με τις συνομιλίες που βγήκαν χθες στη δημοσιότητα μεταξύ εμπλεκόμενου σε ιστορία, σε υπόθεση εκβιασμού και του εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστώ. Όσον αφορά το δεύτερο, παραμένουμε στην αρχική μας τοποθέτηση. Όσον αφορά τις συνομιλίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, αυτές τις οποίες περιγράφεται, περιμένουμε από τη Νέα Δημοκρατία απαντήσεις όσον αφορά τις σχέσεις της με το κύκλωμα των εκβιαστών και τα τιμολόγια τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ερωτήσεις τις οποίες στρέφουμε προς την αντιπολίτευση εδώ και πολύ καιρό. Η απάντησή της το προηγούμενο διάστημα, αλλά και αυτό το, και μετά το συγκεκριμένο γεγονός, η απάντηση είναι μια εκοφαντική σιωπή. Περιμένουμε λοιπόν ακόμη απαντήσεις οι οποίες δεν οφείλονται σε εμάς, οφείλονται κυρίως προς τον ελληνικό λαό. Όσον αφορά την στάση της Νέας Δημοκρατίας στην επικείμενη ψήφιση του νομοσχεδίου, αν είναι έτσι, τότε πρόκειται για μια τεράστια στροφή στην στάση της Νέας Δημοκρατίας και θα πρέπει να μας πει ποια από τις στάσεις της, η πριν ή η μετά, είναι αυτή η οποία την εκπροσωπεί πραγματικά. Διακρίνουμε ένα ίχνος υποκρισίας τη στιγμή που βλέπει ότι η Ελλάδα περνάει σε μια άλλη τροχιά για να μην εκτεθεί εντελώς. Σας θυμίζω ότι μέχρι χθες ακούγαμε για τα σπίτια που βγαίνουν στο σφυρί, για τα όρνια και τους γήπες τα οποία έρχονται να κατασπαράξουν την ελληνική οικονομία, τις τράπεζες, τα δάνεια κλπ. Αυτά τα ακούσαμε μέχρι χθες. Θα πρέπει η ίδια να εξηγήσει γιατί μεταβάλλει σήμερα τη συμπεριφορά της. Κατά τη δική μας εντύπωση δεν πρόκειται παρά μια υποκριτική στάση, μια διπρόσωπη αντιπολίτευση η οποία δεν στέκεται αντάξια της στιγμής και της σοβαρής συγκυρίας για τη χώρα.